Ευχαριστούμε που ήρθατε και απόψε στην συνέντευξη που θα παραχωρήσουμε ως κίνημα για τις πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε τη χαρά σαν Ομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αρκαδίας να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην Τρίπολη το σύντροφο Βασίλη Κεγκερόγλου, το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματός μας και βουλευτή Ηρακλείου του κινήματός μας, ο οποίος εδώ τώρα θα κάνει μια δήλωση προς τους Αρκάδες και στους Πελοποννήσιους φίλους και βέβαια μετά από λίγο θα έχουμε ανοιχτή πολιτική κουβέντα στο τουριστικό περίπτερο της πλατείας Άρεως. Δίνω το λόγο αμέσως στον Σύντροφο Βασίλη. Καλώς όρισες και πάλι. Σε ευχαριστώ. Να ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω ότι είχε προγραμματιστεί αυτή η εκδήλωση και η συνάντησή μας εδώ με τα μέσα μαζί με τον Οδυσσέα, τον Κωνσταντινόπουλο, από κοινού να έχουμε την χαρά να είμαστε μαζί σας. Όμως η εισαγωγή στην Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή, τη συζήτηση με τη διαδικασία του κατεπήγοντος των νέων μέτρων που έφερε η κυβέρνηση και επειδή ο Οδυσσέας είναι εισηγητής στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, εγώ σήμερα θα είμαι μόνος, αλλά δεν θα είμαι μόνος στην ουσία, θα είμαι με όλους τους φίλους που θα έρθουν να μιλήσουμε. Θα πρέπει να σας πω προκαταβολικά ότι τούτη την περίοδο βεβαίως η Ευρώπη ζει πρωτόγονες καταστάσεις, ο κόσμος θα έλεγα ζει πρωτόγονες καταστάσεις. Έχουμε τις εξελίξεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα στο Παρίσι, έχουμε την ένταση των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή και ταυτόχρονα η χώρα βιώνει τα δικά της προβλήματα, δίνει το δικό της αγώνα και η κάθε οικογένεια, η κοινωνία ολόκληρη αγωνιά και βεβαίως βρίσκεται προεκπλήξεως κάθε μέρα με την υλοποίηση του τρίτου μνημονίου. Όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση και εμείς η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ, είμαστε στην πρώτη γραμμή όχι μόνο για να αντισταθούμε σε αυτά τα οποία δεν πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά και για να προτείνουμε και να δώσουμε λύσεις εκεί όπου η κυβέρνηση ή άλλες πολιτικές δυνάμεις αδυνατούν να το κάνουν. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσει και δυστυχώς αυτό δεν γίνεται κατανοητό από την πλευρά της κυβέρνησης ή και άλλων δυνάμεων, ότι μόνο με εθνική και κοινωνική συνεννόηση μπορούμε να βγούμε οριστικά από την κρίση και το νέο αδιέξοδο που μας οδήγησε η άλογη και άστοχη πολιτική που ακολουθήθηκε το τελευταίο δεκάμενο. Δεν μπορεί αυτό να είναι υπόθεση μόνο κάποιων στενών κυβερνητικών κύκλων και δεν μπορεί να είναι υπόθεση καν μιας κυβέρνησης όπως η σημερινή. Δυστυχώς, από τον Ιανουάριο, με την εντολή ασφαλώς των πολιτών, οι θυσίες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα είδαμε να απαλωτριώνονται. Ενώ είχαμε πετύχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, είχαμε πετύχει για τα δημοσιονομικά ό,τι καλύτερο, ξαναγυρίσαμε πίσω τουλάχιστον 3 χρόνια. Το τραπεζικό σύστημα που το φθινόπωρο είχε περάσει τα σκληρότερα τεστ χρειάζεται να ξαναεγκεφαλοποιηθεί. Και όλα αυτά με ένα τεράστιο κόστος που μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα πιο καθαρά, γιατί έχει ήδη ξεδιπλωθεί το μνημόνιο, τα μέτρα τα οποία έχει συμφωνήσει και προτείνει η κυβέρνηση. Το κόστος είναι τεράστιο για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Μια κυβέρνηση που ως αντιπολίτευση φώναζε και διεκδικούσε φορολόγηση της ολιγαρχίας έχει φέρει όλα τα φορολογιστικά μέτρα για τα χαμηλά εισοδήματα και δεν έχει φέρει ένα μέτρο που να αφορά τον πλούτο. Την τελευταία αποκάλυψη του Γιούγκερ ότι έκανε 2 ώρες να πείσει τον Τσίπρα ότι πρέπει να βάλει και κάποιο φόρο στους εφοπλιστές, με την τελευταία δήλωση του Μοσκοβισή ότι τα μέτρα είναι υπόθεση της ελληνικής κυβέρνησης
και κατά 95% έχουν προταθεί από αυτήν, αποδεικνύεται ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πολιτικό μεταμορφισμό. Δεν είναι το σημαντικό το γεγονός ότι δεν δόθηκε η 13η Σύνταξη. Γιατί μπορεί και άλλες εποχές, προεκλογικές υποσχέσεις να μην έχουν υλοποιηθεί. Αλλά εδώ θα κοπεί και η 12η και η 11η. Δεν είναι ότι δεν έγινε απαλλαγή των αγροτών από τον έφυα όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ότι επιβάλλεται μια υπέρμετρη φορολόγηση στον αγροτικό τομέα που δεν αφορά τους αγρότες ως φυσικά πρόσωπα ή μόνο ως οικογένειες, αφορά τον αγροτικό τομέα που η υπερφορολόγηση αυτή σε συνδυασμό με τον τραπεζιασμό των ασφαλιστικών εισφορών θα διαλύσει τη μικρομεσαία αγροτιά και θα οδηγήσει τον αγροτικό τομέα σε διάλυση. Θα οδηγήσει σε εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής και βέβαια τα προϊόντα που σήμερα παράγονται στον τόπο μας θα υποκατασταθούν από εισαγόμενα. Είναι δυνατόν να ψάχνει ισοδύναμα κυβέρνηση για μια άλλη φορολογική πολιτική στην εκπαίδευση και να τα βρει στον Ινό, στον αμπελογικό τομέα, 200.000 αμπελουργοί που αγωνίζονται για να επιβιώσουν, για να εξάγουν το κρασί που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πρόοδος μεγάλους από όλη την Ελλάδα και να μπαίνει ένας τέτοιος φόρος που θα είναι φραγμός την ίδια ώρα που δεν φορολογούν τα εισαγόμενα. Εξαιρούνται τα εισαγόμενα, την ίδια φορολογία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε ότι αυτός ο δρόμος των φοροεισπρακτικών μέτρων δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Εάν δεν υπάρξει εθνικό σχέδιο, ο δικός χάρτης με βάση την παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει βέβαια, είτε το θέλουμε είτε όχι, κορμό την αγροτική παραγωγή. Να παραχθεί νέος πλούτος στη χώρα μας. Να υπάρξει εισόδημα για τη χώρα μας από την αύξηση του κύκλου εργασιών. Τότε δεν μπορούμε να βγούμε από το αδιέξοδο. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με μια κυβέρνηση όπως η σημερινή. Δεν μπορεί να γίνει. Εάν δεν υπάρξει εθνική συνεννόηση. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Ανακεφαλοποίηση τραπεζών. Εμείς τη στηρίξαμε στη Βουλή. Όμως η ανακεφαλοποίηση γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα αξιοποιήσει τα 25 δις προκειμένου να αποκτήσει το τραπεζικό σύστημα ξανά την ευρωστία για να μπορεί να δώσει ρευστότητα στην αγορά. Η ανακεφαλοποίηση γίνεται σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο ίσα-ίσα για να στέκουν τράπεζες. Πληστηριασμοί. 400.000 κόκκινα δάνεια στεγαστικά και καταναλωτικά που είτε υπάρχουν, ούτε υπάρχει πλήρης αδυναμία είτε μερική αδυναμία για την εκπλήρωσή τους, θα οδηγήσουν σε μαζικούς πληστηριασμούς με τον τρόπο τον οποίο το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Δυστυχώς, οι μαζικοί πληστηριασμοί θα μειώσουν τις αξίες των ακινήτων και των συνεπών, και αυτών δηλαδή που μπορούσαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για τα δάνεια, και αυτών οι οποίοι έχουν ακίνητη περιουσία που πάλεψαν τόσα χρόνια για την κάνουν. Οι μαζικοί πληστηριασμοί είναι εις βάρος συνολικά της οικονομίας. Και γι' αυτό σήμερα στην Επιτροπή και αύριο στη Βουλή θα δώσουμε μάχη ούτως ώστε να επανακαθοριστεί το πλαίσιο σύμφωνα με την προστασία ασφαλώς που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα αλλά και με μια διαχείριση του προβλήματος τέτοια που να μην οδηγήσει σε μαζικούς πληστηριασμούς. Γιατί θα μου πείτε και είναι εύλογο, πληστηριασμοί όταν υπάρχει πρόβλημα πιθανόν να πρέπει να γίνουν για ορισμένες περιπτώσεις που είναι οι ακραίες. Εντάξει, άλλο μαζικοί, άλλο μεμονωμένοι, άλλο αυτοί οι οποίοι από τακτική δημιουργούν πρόβλημα. Ολοκληρώνοντας αυτή την εισαγωγή τοποθέτηση θέλω να πω ότι εμείς επιμένουμε, καταθέτουμε ως αντιπολίτευση και μάλιστα ελάσσονα τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας και απαιτούμε καταρχήν από τα δύο κόμματα τα πρώτα να συνεννοηθούν. Δεν είναι δυνατόν να έχουν πάρει μαζί το 60 και πλέον του ελληνικού λαού και να μην συνεννοούνται στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Το ίδιο έκανε η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς το ίδιο με τα ισοδύναμα και τα ζάπια το 2012, το ίδιο επανέλαβε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη δεν βάλαμε μυαλό. Επιτέλους,
ας προστρέξουμε σε αυτό που ο κόσμος απαιτεί, σε μια συνεννόηση που θα δώσει διέξοδο. Κύριε Κυκέρα, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Πιστεύετε ότι μια άλλη κυβέρνηση θα έπαιρνε διαφορετικά μέτρα και γιατί θεωρείτε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν μπορούμε τελικά να ξεφύγουμε από την κρίση και όπως λένε κάποιοι θα συνεχιστεί τουλάχιστον για πάνω από 15 χρόνια ακόμα. Καταρχήν το ζήτημα των μέτρων θα πρέπει να το δούμε ως αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολουθήθηκαν τον Γενάρη και μετά. Διότι έγινε πάρα πολύ συζήτηση το προηγούμενο διάστημα και ειδικά προεκλογικά με το περίφημο Μέιλ Χαρδούβελη, με το 1,5 ή 2,5 δις που ήταν, 2,5 δις ήταν η πρόταση των εταίρων, 1,5 δις ήταν τότε η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. Το τρίτο μνημόνιο ήταν αχρίαστο. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση. Δεν χρειαζόταν η χώρα τρίτο μνημόνιο. Η χώρα χρειαζόταν την πιστωτική γραμμή, ναι. Είχαμε εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις. Είχαμε 11 δις του Τουκουσού τα οποία τα στείλανε πίσω. Έλεγε ο Βαρουφάκης τότε και ο κύριος Τσίπρας ότι δεν τα χρειαζόμαστε. Είχαμε τα 7,5 δις από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης που έπρεπε να πάρουμε και μέχρι τα 25 που χρειαζόταν η χώρα για τα επόμενα 3 χρόνια είχε ανάγκη επιπλέον δανεισμού 7 δις. Αυτά τα οποία με την καλή έξοδο, με μια καλή έξοδο στις αγορές θα μπορούσαμε να τα αντλήσουμε ή από την πιστωτική γραμμή όπως είχαμε προγραμματίσει. Αντί αυτό, είδαμε η χώρα να ξαναμπαίνει σε ελλείμματα, να ξαναμπαίνει σε ύφεση και κυρίως να χρειάζεται ανακεφαλοποίηση τραπεζών. Να σας πω το εξής στοιχείο μόνο, γιατί πολλές φορές γίνεται συζήτηση, λέει, μα καλά για 7 μήνες έχασε. 7 ώρες και 7 λεπτά αρκούν. Τον Ιανουάριο η αξία των μετοχών που κρατούσε το Δεκέμβριο, μάλλον για να ακριβολογούμε, αρχές του Δεκεμβρίου, η αξία των μετοχών που κρατούσε το δημόσιο των τραπεζικών μετοχών ήταν 25 δις. Μετά το κλείσιμο των τραπεζών, τα capital controls και το δημοψήφισμα, αυτή η αξία έγινε 2,5-3 δις περίπου. Χάσαμε δηλαδή με μια απόφαση ως Ελλάδα 22 περίπου δις. Η απόφαση της μη εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας και η απόφαση για το κλείσιμο των τραπεζών και το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα για το κλείσιμο των τραπεζών. Γιατί προηγήθηκε η πολιτική απόφαση. Άρα λοιπόν, εάν είχαμε αποφύγει όλο αυτό το αδιέξοδο το οποίο ήρθε, φυσικά και δεν θα χρειαζόταν μέτρα. Άρα λοιπόν το ερώτημα, μα μια άλλη κυβέρνηση θα τα πάρει, αν έκανε τα ίδια με το ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα θα χρειαζόταν να τα πάρει. Αν έκανε τις ίδιες κουτουλιές, όπως λένε στην Κρήτη. Δυστυχώς, οι φιγούρες του Βαρουφάκη δεν ήταν ανέξοδες. Τα δίδακτρα που πληρώνουμε για τον κύριο Τσίπρα είναι ακριβά, αλλά τα πληρώνουμε συνεχώς. Διότι συνέχεια αλλάζει η άποψη, οπότε πληρώνονται συνέχεια δίδακτρα, δυστυχώς. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε και λέμε, και αντιστρέφουμε το ερώτημα, και λέμε, αφού εσύ ήσουν κύριε Τσίπρα που έλεγες για την ολιγαρχία, για τα μεγάλα συμφέροντα, για τις 300-500 οικογένειες, πέστε μου ένα μέτρο κύριε Τσίπρα που πήρατε για να αντλήσετε φόρους και από την ολιγαρχία, τον πλούτο. Δυστυχώς δεν υπήρξε ούτε ένα τέτοιο μέτρο. Και θα μου πείτε, υπήρχε, μα αν γυρίσουμε από την αρχή θα πούμε ότι δεν υπήρχε η ανάγκη καν να υπάρξει τρίτο μνημόνιο. Αλλά ακόμα και στη δικαιοσύνη των μέτρων δεν βλέπουμε αυτή να υπάρχει σήμερα. Κύριε Κυκέρα, πριν αυτές τις μέρες οι πρωταγωνιστές είναι οι αγρότες. Τους είδαμε και σήμερα στο συλλαλητήριο. Είδαμε άσχημες εικόνες, κυκλοφόρησαν στα μέσα μας και στις ενημέρωσεις εικόνες με ΜΑΤ, με τα κρυγόνα. Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο αυτό και και από την άλλη πλευρά, η Αρκαδία είναι ένας νομός ο οποίος στηρίζεται στην πρωτογενή τομέα και στους αγρότες. Τα μέτρα αυτά τα οποία θέλει να περάσει η κυβέρνηση, όπως μας είπατε, πλήττουν τους αγρότες, αλλά τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την περιοχή μας, για την Αρκαδία και γενικά για την αγροτιά. Η κυβέρνηση επέλεξε να αντιμετωπίσει τη δημοσιονομική προσαρμογή με δύο κυρίως τομείς. Τον αγροτικό τομέα και το ασφαλιστικό. Η υπερφορολόγηση του αγροτικού τομέα που έγινε στο γεγονός της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ σε όλα τα εφόδια. Της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα. Την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης εισοδήματος από 13% σε 20% και 26%. Τον τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών.
την επιβολή φόρου, όχι μόνο στον ίνο που σήμερα συζητείται στη Βουλή, αλλά και σε άλλα προϊόντα, με αυτές τις επιλογές δεν υπάρχει μέλλον όχι για τον αγρότη, για τον αγροτικό τομέα συνολικά. Σε πρώτη φάση θα έχουμε μετακίνηση του κόστους παραγωγής στα προϊόντα. Αυτά όμως καθίστανται μη ανταγωνιστικά με αυτή την αύξηση των τιμών, που σημαίνει εγκατάλειψη της παραγωγής και υποκατάσταση από εισαγόμενα. Ευνοείται ευθέως ο εισαγωγικός τομέας, η εισαγωγή προϊόντων. Άρα δεν υπάρχει καμιά περίπτωση με αυτή την πολιτική να μειώσουμε περαιτέρω, να αυξήσουμε το θετικό ισοζύγιο στο οποίο είχαμε φτάσει σε σχέση με τις εισαγωγές και εξαγωγές. Το ισοζύγιο 300 συναλλαγών που αποτυπώνει τη δυναμική της οικονομίας από πλην 14% που ήταν το 2009, καταφέραμε να είναι συν 1% πέρυσι. Αυτό προφανώς τώρα δεν ισχύει. Ο αγροτικός τομέας λοιπόν σε όλη την ελληνική περιφέρεια, ιδιαίτερα εδώ στην Πελοπόννησο και την Αρκαδία, που βασίζεται στον πρωτογενή τομέα, αυτή η υπερφορολόγηση οδηγεί σε αδιέξοδο. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι μια σειρά από δραστηριότητες και επαγγέλματα, όπως είναι η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, όπως είναι όλοι όσοι τροφοδετούν την οικονομία γύρω από τα αγροτικά προϊόντα, στηρίζονται πάνω σε αυτή τη δραστηριότητα σήμερα, τότε θα βρεθούν πολλές οικογένειες δυστυχώς σε αδιέξοδο και ως επιχειρηματίες, αλλά κυρίως ως εργαζόμενοι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εγώ είπατε στην εισήγησή σας ότι για να βγούμε από την κρίση χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Ποιος μπλοκάρει αυτή την εθνική συνεννόηση και αν βλέπετε ότι θα έχουμε εκ νέου εκλογές σύντομα? Να πω ότι η εμπειρία από το προηγούμενο διάστημα για μας ως ΠΑΣΟΚ είναι αρνητική από την αντιμετώπιση και τη στάση των άλλων δυνάμεων. Από το 10 και μετά, τουλάχιστον, μπορούμε να πούμε ευθέως ότι είμαστε η υπεύθυνη δύναμη που λέμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Είμαστε η δύναμη που ζητήσαμε τη συνεργασία της αντιπολίτευσης, είμαστε η δύναμη που προτρέξαμε σε συνεργασία με την κυβέρνηση όταν βρεθήκαμε στη θέση της αντιπολίτευσης. Αυτά συνέβησαν από το 10 και μετά, έγινε η κυβέρνηση το 12. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προσήλθε ως αντιπολίτευση σε μια εθνική συνεννόηση. Σήμερα όμως είναι η κυβέρνηση. Σήμερα του προτείνει η αντιπολίτευση, δεν ξέρω πόσο ειλικρινής είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, από την πλευρά μας πάντως εμείς προτείνουμε και προτρέπουμε για εθνική συνεννόηση, προκειμένου να είναι γνωστός στους πολίτες, αλλά όχι μόνο, και σε όλες τις διαστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποιος είναι ο δικός χάρτης της χώρας. Τι θέλουμε να κάνουμε, τι ζητούμε. Είναι πολύ σημαντικό να προτείνει η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση να αρνείται. Άρα σήμερα η άρνηση της κυβέρνησης για εθνική συνεννόηση είναι επιζήμια για τη χώρα. Είναι πάρα πολύ επιζήμια, διότι όσο μακραίνει η διάρκεια της κρίσης και ιδιαίτερα τώρα που ξαναμπήκαμε σε ύφεση, τόσο επιβαρύνεται η ελληνική οικογένεια. Τόσο πληρώνει το μάρμαρο ο λαός. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η εθνική συνεννόηση δεν σημαίνει καταρχήν κατά ανάγκη και κυβερνητική συνεργασία. Είναι προϋπόθεση για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Δεν αρκεί η αντιφαλοποίηση των τραπεζών για να επιστρέψουν οι καταθέσεις της τράπεζας. Δεν αρκεί. Χρειάζεται να περάσει ένα θετικό μήνυμα ισχυρό που μόνο μια εθνική συνεννόηση μπορεί να το περάσει. Για να έχουμε επενδύσει στη χώρα μας δεν αρκεί να υπάρχει επενδυτικός νόμος ή προγράμματα ή κάλεσμα. Πρέπει να υπάρχει ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο μια κυβέρνηση στηριζόμενη στην εθνική συνεννόηση μπορεί να πετύχει. Γι' αυτό λέμε ότι τα διέξοδα, τα νέα που δημιουργήθηκαν και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς την αναγκαία εθνική συνεννόηση, η οποία έχει βεβαίως βάση την αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση, την ενίσχυση της παραγωγής νέου πλούτου για τη χώρα μας. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Εάν δεν έχουμε πραγματική οικονομία ισχυρή, ό,τι και να λέμε για το ασφαλιστικό, ό,τι και να κάνουμε μεταφορείς πρακτικά μέτρα, πάλι σε αδιέξοδο θα βρεθούμε. Δεν μπορεί όμως να έχει φοροδοτική ικανότητα ούτε η επιχείρηση πλέον,
ούτε ο πολίτης ή η οικογένεια, γιατί ήδη ήταν υπερφορτωμένη το προηγούμενο διάστημα και αυτό που ανέμενε ήταν η επανεκκίνηση για να υπάρξει αποκλιμάκωση των φόρων. Βλέπετε εκλογές? Εμείς δεν βλέπουμε εκλογές, γιατί δεν πρέπει να γίνουν εκλογές. Θα πρέπει η κυβέρνηση να συνεννοηθεί, να ακούει τις προτάσεις μας και βεβαίως το επόμενο διάστημα να έλθει στο πνεύμα της εθνικής συνεννόησης. Έτσι θα λυθούν προβλήματα, όμως θα πρέπει πρώτα τα δύο κόμματα, τα πρώτα, να λάβουν τις ευθύνες τους. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία αυτή την περίοδο είναι σε μια εσωτερική διαδικασία, αλλά τέλος του μήνα θα έχει εκλέξει ηγεσία και θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει το ενδιαφέρον για το πώς ξεπερνάμε τα προβλήματα και όχι το πώς αδιαφορούμε για τα προβλήματα ή πώς με τις εύκολες λύσεις της φοροεισπρακτικής προσπαθούμε να τα λύσουμε. Δεν γίνεται έτσι. Οφείλω να πω ότι δυστυχώς είδαμε, χωρίς να χρειάζεται κατά την άποψή μας, να υπάρξει όξυνση σήμερα στην πλατεία Συντάγματος. Μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση εφόσον υπήρχε, νομίζω ότι τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν θα είχαν ξεπεραστεί, θα είχαν αποφευχθεί. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση στα αιτήματα των αγροτών απάντησε σήμερα με την κατάθεση νομοσχεδίου που αυξάνει τους φόρους και βάζει νέο φόρο στον αμπελοελληνικό τομέα. Αυτή ήταν η απάντησή της. Αυτό ίσως είναι το παράλληλο πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε αν αυτό εννοούσε η κυβέρνηση. Και μια τελευταία ερώτηση. Πριν από ένα χρόνο περίπου είχατε έρθει ως υπουργός εδώ και είχατε εγκαινιάσει, είχατε κάνει ανακοινώσει μάλλον για την έναρξη ενός νέου θεσμού που πολλοί πίστευαν ότι ίσως να βοηθούσε ουσιαστικά και πραγματικά αυτές τις οικογένειες που είχαν ανάγκη. Μιλάω για το θεσμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ένα θεσμό που αν και ξεκίνησε και η Τρίπολη ήταν ένας από τους 13 πιλωτικούς δήμους για την εφαρμογή του θεσμού, τελικά είχαμε αρχικά κάποια προβλήματα, κάποιοι πήραν την πρώτη δόση, κάποιοι τη δεύτερη. Ναι. Τελικά θέλω να μας ενημερώσετε πού βρίσκεται αυτή η πορεία του θεσμού, αν επανέλθει και πώς κύλησε μέχρι τώρα. Ένα σχόλιο. Είχε συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό ήταν εκτός πλαισίου μνημονίου, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η θεσμοθέτηση στα πλαίσια ενός νέου βιώσιμου κοινωνικού κράτους του ελάχιστου εγγυημένου εισόδηματος. Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα το ονομάσαμε στην Ελλάδα και ξεκίνησε πράγματι σε 13 δήμους πιλωτικά, με την ελπίδα ότι η αξιολόγηση του πιλωτικού προγράμματος από 1η Ιουνίου θα μας οδηγούσε και στην εφαρμογή σε όλη τη χώρα. Δυστυχώς, με την αλλαγή την κυβερνητική τον Ιανουάριο, σταμάτησαν και οι πληρωμές. Δυστυχώς σταμάτησε η προώθηση του προγράμματος, απαξιώθηκε το πιλωτικό πρόγραμμα. 20 εκατομμύρια τα οποία είχαμε διασφαλίσει για την εργασιακή επανένταξη των ανθρώπων που εντάσσονται στο πρόγραμμα και είναι ικανοί για εργασία, τα 20 εκατομμύρια δεν αξιοποιήθηκαν. Μετά από πολλή πίεση και των Δήμων αλλά και δικιά μας μέσα από τη Βουλή, πληρώθηκαν το 80-90% των δόσεων αλλά με μεγάλη καθυστέρηση και σήμερα ακόμα πρέπει να σας πω ότι οφείλονται κάποια υπόλοιπα και έχουν υποσχεθεί μέχρι τέλος του μήνα να τα δώσουν. Εγκατέλειψαν το πρόγραμμα. Ήρθε η διαπραγμάτευση για το τρίτο μνημόνιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέφερε το θέμα και επέβαλε στην κυβέρνηση να ξαναρχίσει η εφαρμογή του εγγυημένου εισοδήματος στους 13 Δήμους από τον Απρίλιο του 2016, χάσαμε δηλαδή ένα χρόνο χωρίς λόγο και επιπλέον μέχρι τέλος του 2016 να έχει εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα καθολικά. Το τίμημα βέβαια ήταν βαρύ. Γιατί κόπηκε το ΕΚΑΣ. Δυστυχώς η κυβέρνηση στην αγωνία της και κάτω από την πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν από τη στιγμή που έχασε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το προηγούμενο πρόγραμμα που είχαμε εξασφαλίσει εμείς, πρότεινε την κατάργηση του ΕΚΑΣ.
Και δυστυχώς από τον Μάρτιο του 2016 θα αρχίσει η περικοπή στο 20% των δικαιούχων και μέχρι το τέλος του 2018, μέχρι το 2019 θα έχει καταργηθεί τελείως το ΕΚΑΣ. Όμως το ΕΚΑΣ και το εγγυημένο εισόδημα απευθύνονται σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Το ΕΚΑΣ απευθύνεται στους μικροσυνταξιούχους. Ήταν κομμάτι του ασφαλιστικού συστήματος. Άρα λοιπόν, εκτός από τη μείωση των συντάξεων που θα έχουμε το επόμενο διάστημα με, το νέο, με τις νέα μέτρα που ετοιμάζει ο κ. Κατρούγκαλος, θα έχουμε και την απώλεια τη σταδιακή του ΕΚΑΣ για τους μικροσυνταξιούχους, που σημαίνει δυστυχώς πάρα πολύ μεγάλη μείωση των συντάξεων. Το εγγυημένο εισόδημα από την άλλη μεριά έρχεται να καλύψει τους ακραία φτωχούς, δηλαδή περίπου 500.000 οικογένειες σήμερα, με τα δεδομένα τα σημερινά. Και αυτό πλέον είναι απαραίτητο σήμερα, όχι τον Απρίλιο. Έπρεπε αυτή η κυβέρνηση να έχει απολογηθεί γι' αυτό. Απολογήθηκε βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έπρεπε να έχει απολογηθεί, γιατί βγήκε με τον τίτλο «Πρώτη φορά αριστερά» και δεν περιμέναμε ότι «Πρώτη φορά αριστερά» σημαίνει κοινωνική αναλγησία. Πρέπει να σας πω ότι 44 δομές για παιδιά με αναπηρία, που φιλοξενούν 1.430 παιδιά, από τον Ιανουάριο δεν έχουν χρηματοδότηση. Και είναι ένα θέμα για το οποίο το Υπουργείο Εργασίας δυστυχώς αδιαφορεί. Έχουμε το νομοσχέδιο για τους πληστηριασμούς τώρα και την προστασία κατοικίας και δεν υπάρχει μία πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία. Είτε 67% αναπηρία έχουν, το 80%. Καμία πρόβλεψη. Καμία προστασία για αυτούς τους ανθρώπους. Και γι' αυτό είμαστε έκπληκτοι από μια τέτοια συμπεριφορά πρώτης φοράς αριστερά. Συκοφαντείτε η λέξη αριστερά. Συκοφαντείτε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. ΑΝΕΛ ΣΥΡΙΖΑ μάλλον. Πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε πρώτα το πρόθεμα ΑΝΕΛ. Και κάτι άλλο. Πολλοίς κόσμος, αν και δεν είναι λύση, κύριε Γέρνου, περιμένει τα πεντάμινα. Τα πεντάμινα του ΟΕΔ. Έχει γίνει μια προκήρυξη για 20.000 κόσμο, η οποία δεν βγαίνει, δεν υπάρχει οριστικός πίνακας. Είναι η τελευταία προκήρυξη. Σύμπτωση. Σήμερα κατέθεσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ερώτηση για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων. Η κοινοφελής εργασία ήταν ένα από τα 11 προγράμματα που παραδώσαμε έτοιμα. Δυστυχώς καθυστέρησε να ολοκληρωθεί η προκήρυξη. Ξέρετε πολύ καλά ότι βγήκε στην αρχή για τους Δήμους, στη συνέχεια για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα υπουργεία της περιφέρειας, και βλέπουμε τα αποτελέσματα να τα επεξεργάζονται πάρα πολύ καιρό χωρίς να τα εκδίδουν. Και γι' αυτό σήμερα κατέθεσα ερώτηση ζητώντας την άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων και βεβαίως την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Από τα 11 προγράμματα τα έτοιμα που τους παραδώσαμε, τα 10 δυστυχώς πάγωσαν. Και πρέπει να σας πω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού, σελίδα 32, αναφέρει με πολύ περηφάνεια ο συντάκτης ότι φέτος ο ΟΑΕΛ θα έχει πλεόνασμα, 31-12-15 εκτιμούν, 427 εκατομμύρια. Αλλά ο ΟΑΕΛ δεν πρέπει να έχει πλεόνασμα. Γιατί έχει 427 εκατομμύρια? Γιατί ακριβώς πάγωσαν τα προγράμματα για την ανεργία και δεν δαπανήθηκαν τα χρήματα που ήταν προορισμένα για αυτά τα 10 προγράμματα.